Σήμερα θα δούμε το πώς μπορείς να βάλεις τις κάρτες σου στο Apple Pay και να πληρώνεις με το κινητό σου. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσει το τέτοιο βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από το επόμενο βίντεο. Επίσης, καθημερινά live stream στο Twitch, κάθε μέρα στις 11 ώρες σε περιμένω και μην ξεχάσεις να τσεκάρεις την περιγραφή για να δεις και το gaming κανάλι. Πολύ σύντομα έρχονται και gaming βίντεο και εκεί. Σήμερα θα δούμε λοιπόν το πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε στο iPhone μας το Apple Pay και να πληρώνουμε με το κινητό μας. Η διαδικασία του Apple Pay είναι πάρα πολύ εύκολη πλέον στις μέρες μας. Έχει περίπου ένα χρόνο που έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα να δουλεύει το Apple Pay. Δυστυχώς όμως ακόμα δεν μπορούμε να το λειτουργήσουμε με ελληνικές κάρτες πέραν της Alpha Bank. Η Alpha Bank όταν ξεκίνησε το Apple Pay στην Ελλάδα αγόρασε τα δικαιώματα και για ένα χρόνο έχει την αποκλειστικότητα. Έτσι οι χρήστες που έχουν την κάρτα της Alpha Bank μπορούν πάρα πολύ εύκολα να ενεργοποιήσουν με την διαδικασία που θα δείξουμε την κάρτα της Alpha Bank. Αν όμως δεν είσαι χρήστης κάρτας Alpha Bank, μη μου στεναχωριέσαι καθόλου, σου έχω τη λύση. Γιατί σε αυτό το κανάλι, όπως ξέρεις, δίνουμε λύσεις. Θα σας πω μια πολύ εύκολη διαδικασία να ενεργοποιήσετε την Revolut. Είναι μια κάρτα αγγλική, η οποία Revolut συνεργάζεται φυσικά με το Apple Pay κανονικά και μπορείς να πληρώνεις κανονικότατα σε οποιαδήποτε χώρα και να βρίσκεσαι, ακόμα και στην Ελλάδα, μέσω της Revolut. Δεν θέλω να τη φοβηθείτε καθόλου. Είναι μια κάρτα που κανονικά γίνεται η διαδικασία αυτοματοποιημένα, απλά πέρα να τραβήξεις δύο φωτογραφίες, την πρόσωψη από την μπροστά και από την πίσω πλευρά της ταυτότητάς σου και να βάλεις απλά τα στοιχεία σου. Ενεργοποιείται η κάρτα σου και φορτώνει πάρα μα πάρα πολύ εύκολα. Θα πούμε λίγα πράγματα για τη Revolut, αλλά θα κάνουμε ξεχωριστό βίντεο κάποια στιγμή για να σας δείξω το πώς μπορείς να κάνεις Revolut, αλλά υπάρχουν και άπειρα βίντεο στο YouTube, ακόμη και ελληνικά, τα οποία σου λένε πώς να ενεργοποιήσεις την κάρτα της Revolut. Εμείς θα δείξουμε το πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε απλά το Apple Pay στο κινητό μας και όχι να κάνουμε κάρτα Revolut σήμερα. Όμως η διαδικασία του να κάνεις, θα πας πολύ εύκολα στο site, δεν χρειάζεται καν να ξέρεις αγγλικά, απλά τα βασικά. Πηγαίνεις πάρα πολύ εύκολα στο site της Revolut, κατεβάζεις την εφαρμογή της Revolut στο κινητό σου και είναι μια διαδικασία αυτοματοποιημένη, πάρα πολύ εύκολη, στην οποία αν θα κάνεις σωστά τα βήματα, θα έχεις την κάρτα της Revolut στο κινητό σου. Όταν την ανοίξεις, μπορείς να την φορτώσεις πάρα πολύ εύκολα, μπορείς να βάλεις την κάρτα την ελληνική που έχεις, δεν παίρνει προμήθεια ούτε στην μεταφορά των χρημάτων, αλλά ούτε και στην λήψη μέσα στην κάρτα σου. Δηλαδή, αν εσύ τραβήξεις χρήματα από την κάρτα της Πειραιώς ή οποιαδήποτε άλλη τράπεζα συνεργάζεσαι, εάν τραβήξεις λεφτά μέσα στη Revolut, πολύ εύκολα σου περνάει τα λεφτά και κάτι πάρα πολύ βασικό, όταν μέσα από την κάρτα της Πειραιώς περάσεις μέσα στη Revolut, περνάνε τα χρήματα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Με το που ζητήσεις τα χρήματά σου, κατευθείαν φαίνονται μέσα στη Revolut κάρτα σου. Οπότε μπορείς πολύ απλά να δεις πόσο είναι ο λογαριασμό σου, να τραβήξεις τα λεφτά του Πειραιώς σου και να πληρώσεις με το κινητό σου. Εάν δεν έχεις μαζί σου πορτοφόλι, φυσικά, έτσι. Πάρα πολύ εύκολα γίνεται αυτό το πράγμα. Θα σας δείξω σε κάποιο άλλο βίντεο αν θέλετε φυσικά. Περιμένω να μου πείτε κάτω στα σχόλια εάν θέλετε να σας δείξω και ένα βίντεο πώς να ενεργοποιήσετε την Revolut φυσικά, εάν και όπως σας είπα υπάρχουν πολλά βίντεο στο YouTube. Πάμε να δούμε τώρα το πώς easy μπορούμε να ενεργοποιήσουμε με την κάρτα της Revolut που έχω εγώ το Apple Pay στο κινητό μας. Τι κάνουμε? Πάρα πολύ εύκολα. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να πάμε να βρούμε το wallet. Θα πάμε, δεν χρειάζεται, έχουμε άπειρες εφαρμογές ή θα κατεβάσουμε από κάτω προς τα πάνω φυσικά να μας βγάλει το search ή θα πάμε τέρμα δεξιά στην βιβλιοθήκη και θα κάνουμε αναζήτηση εφαρμογών. Εκεί πέρα θα γράψουμε τη λέξη wallet ή αλλιώς πορτοφόλι, αλλά wallet θα βγάλετε. Μόλις πατήσουμε το wallet μας ανοίγει κατευθείαν αυτό το πράγμα. Λέει κάρτες επίβασης και εισιτήρια όλα μαζί. Όπως βλέπετε κάτω έχω το Apple Cash την οποία δεν έχω ενεργοποιήσει γιατί δεν μπορείς να ενεργοποιήσεις στην Ελλάδα. Πάνω δεξιά μας έχει το SIM. Μόλις το πατήσουμε, αναμένουμε κάποια δευτερόλεπτα και μας ανοίγει το Apple Pay. Μας λέει προσθέτει επιστωτικές κάρτες, χρεωστικές ή κάρτες καταστημάτων στο Apple Pay για να κάνετε ασφαλείς αγορές σε εφαρμογές στον ιστότοπο και στα καταστήματα μέσω του NFC. Έχω να σας πω κάτι που επίσης είναι πάρα πολύ καλό και θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Μέσω του Apple Pay, όταν πληρώνετε, δεν σας ζητάει, δεν έχετε όριο στις πληρωμές σας. Δηλαδή, όταν εγώ θα πάω και θα κάνω αγορά πάνω από 50 ευρώ, έχω πληρώσει με το κινητό μου 700 ευρώ και δεν μου ζήτησε κάποιον κωδικό. Καθώς η συναλλαγή γίνεται με το δακτυλικό αποτύπωμα ή με το Face ID σου, οπότε τον κωδικό που σου ζητάει δεν χρειάζεται να το βάλεις. Τον κωδικό PIN, τον έξτρα κωδικό PIN που σου ζητάει της κάρτας σου. Φυσικά, όταν πληρώνεις, εφόσον κάνει τη συναλλαγή και την ταυτοποίηση χωρίς να χρειάζεται κωδικός, για τον λόγο ότι είναι πιο ασφαλής είτε το δακτυλικό είτε το Face ID σου.
Έχω να σας πω ότι το Apple Pay μπορείτε να το ενεργοποιήσετε και σε παλιότερες συσκευές και σε καινούργιες συσκευές και δουλεύει ακόμα και σε iOS 12.4 εάν έχεις κάποια πολύ παλιά συσκευή. Πατάμε συνέχεια. Μόλις πατήσεις συνέχεια, σου βγάζει εδώ πέρα τις κάρτες τις οποίες μπορείς να ενεργοποιήσεις. Βλέπετε ότι έχει Alpha, έχει Curve, έχει... Από την τελευταία φορά που το ενεργοποίησα έχει πολύ περισσότερες κάρτες όπως βλέπω. Έχει και την Revolut, έχει και την Sand Transfer, έχει και τη Visa Wallet, έχει και την iCard, έχει και πολλές άλλες κάρτες. Εμείς θέλουμε Revolut. Εδώ πέρα μας λέει αποκτήστε την εφαρμογή, χρησιμοποιείτε εφαρμογές Revolut, προσθέστε την κάρτα σας μέσω του Apple Pay, μπλα 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 μπλα. Εμείς θα πατήσουμε άνοιγμα προφανώς και θα μας ανοίξει την εφαρμογή της Revolut. Δυστυχώς δεν μου αφήνει να σας κάνω screen την οθόνη για να σας δείξω πώς γίνεται η διαδικασία. Κάτω από την, μόλις ενεργοποιήσετε την κάρτα της Revolut, ακριβώς από κάτω θα σας γράφει προσθήκη στο Apple Wallet. Ακριβώς από κάτω. Είναι αυτό εδώ το πράγμα. Θα σας βγάλει αυτό εδώ ακριβώς. Μετά μας βγάζει προσθήκη κάρτα στο Apple Pay και μας λέει το όνομα του χρήστη και τον αριθμό της κάρτας. Πατάμε επόμενο, επάνω δεξιά. Και περιμένουμε. Εδώ μας γράφει όρους και προϋποθέσεις. Πατάμε σύμφωνο. Κάρτα προσθέθηκε στο wallet και μας βγάζει πάνω ότι η κάρτα σας Revolut Mastercard. Βλέπετε, είναι έτοιμη για χρήση στο Apple Pay. Πατάμε τέλος. Δυστυχώς μου έκοψε το screen recorder η εφαρμογή της Revolut, γιατί είναι προσωπικά στοιχεία και δεν επιτρέπεται να τα δείξω, αλλά βρήκαμε τρόπο και σας τα έδειξα λίγο έτσι πολύ να καταλάβετε το πώς θα συνεχίσετε τη διαδικασία. Μόλις γίνει αυτό το πράγμα, θα πάμε πάλι πίσω στο wallet και θα μας βγάλει ότι η νέα κάρτα επαληθεύτηκε για τα στοιχεία της Revolut Mastercard με αυτό το στοιχείο και ζητάει τον κωδικό ασφαλείας των CCV. Αυτόν τον κωδικό τον έχετε στην κάρτα σας. Μπορείτε να το δείτε από την εφαρμογή της Revolut φυσικά, γιατί τα στοιχεία μπορείτε να τα δείτε, εκτός αν έχετε παρακύλει προφανώς φυσική κάρτα, την οποία μπορείτε να την ανοίξετε και να το δείτε και μέσω της φυσικής κάρτας, εκεί που φαίνεται προφανώς ο κωδικός σε όλες τις κάρτες που έχετε. Το μόνο κακό με την Revolut είναι το ότι έχουμε και φυσική κάρτα φυσικά. Είναι αυτή εδώ πέρα, η καρτούλα που βλέπετε. Φυσικά είναι μια κανονική πιστωτική κάρτα, εάν θέλεις την παίρνεις, νομίζω πλέον έχει 2 ευρώ, παλιότερα όταν την είχα πάρει εγώ ήταν δωρεάν. Δείτε το λίγο, ψάξτε το, θα δείτε ότι μπορεί να παραγγείλετε και φυσική κάρτα δωρεάν. Και βάζεις φυσικά και το όνομα που θέλεις και τον κωδικό που θέλεις, αλλά ό,τι χρήση έχει αυτή η κάρτα, έχει και η κάρτα που βρίσκεται μέσα στο κινητό σου. Οπότε μην το φοβάσαι, προφανώς η κάρτα είναι το ίδιο πράγμα, είτε την έχεις εδώ πέρα εικονική, είτε την έχεις εδώ πέρα φυσική. Ό,τι ισχύει και για αυτήν, ισχύει και για αυτή την κάρτα σου. Θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ βασικό για την κάρτα της Revolut. Δεν κρατάει προμήθεια πουθενά. Για οποιαδήποτε πληρωμή κάνετε, είτε η συναλλαγή γίνεται για να πληρώσει λογαριασμούς, ΔΕΗ, ΟΤΕ ή οποιονδήποτε άλλο, μεταφορά χρημάτων, να μεταφέρεις χρήματα από οποιαδήποτε κάρτα μέσα στη Revolut, δεν παίρνει καμία απολύτως προμήθεια. Είναι το θετικό αυτό της Revolut. Το μόνο κακό, τα μόνα κακά είναι δύο. Που δεν είναι τόσο κακό το ένα από τα δύο, καθώς συμβαίνει με όλες τις εξωτερικές εφαρμογές που μεταφέρουν χρήματα σε τράπεζα ελληνική. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν το θέμα. Το πρώτο είναι το ότι, όπως και στην PayPal, εάν μεταφέρεις χρήματα από τη Revolut σε κάποια τράπεζα ελληνική, κάνει μία με δύο εργάσιμες. Είναι θέμα της τράπεζας μέχρι να ενεκρίνει τη συναλλαγή σου. Και το άλλο κακό είναι όταν θέλεις να βγάλεις με τη φυσική σου κάρτα, τη βάλεις το ATM το ελληνικό, για να τραβήξεις λεφτά, σου κρατάει 2 ευρώ προμήθεια. Όσα και να είναι τα χρήματα. Τουλάχιστον δεν έχω βρει ακόμα συναλλαγή που να είναι δωρεάν μέχρι σήμερα. Σε οποιοδήποτε ATM και να έχω προσπαθήσει. Κρατάει κάποια προμήθεια από τη συναλλαγή σου. Δεν σου κρατάει χρήματα από τα λεφτά που τραβάς μέσα την κάρτα σου. Σου κρατάει, δηλαδή, αν ζητήσεις 20 ευρώ, θα σου κάνει 20 ευρώ θα σου δώσει στο χέρι σου, συν θα σου χρεώσει 2 ευρώ την προμήθεια. Το οποίο είναι θέμα της τράπεζας της ελληνικής σου, έτσι. Προφανώς δεν είναι θέμα της Revolut αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και η Revolut, όταν τα μεταφέρεις από οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα στην Revolut, δεν σου κρατάει προμήθεια. Μόλις την ενεργοποιήσουμε, μόλις πατήσουμε ενεργοποίηση μέσα από την εφαρμογή, θα μας ζητήσει τον CCV. Ο CCV βρίσκεται πίσω ακριβώς στην κάρτα μας, δεν φαίνεται εσκεμμένα την έχω θολωμένη, ο CCV βρίσκεται πίσω στην κάρτα μας ή προφανώς εάν πάτε στην εφαρμογή και πατήσετε το ματάκι μέσα στην κάρτα και που σας το δείχνει πάνω δεξιά, θα μπορέσετε να δείτε όλα τα στοιχεία της κάρτας και το όνομά σας και το CCV σας και ό,τι άλλο χρειαστείτε. Οπότε, πηγαίνουμε, βάζουμε τον CCV κώδικό μας. Το θυμάμαι και απ' έξω, αλλά οκ. Okay. Και πατάμε επόμενο.
Αυτή η κάρτα βρίσκεται ήδη στο wallet εμένα μου λέει, καθώς την έχω ενεργοποιήσει. Πατάμε πίσω, πατάμε ακύρωση και βλέπετε ότι η κάρτα της Revolut είναι μέσα πλέον και μπορώ να πληρώνω με αυτήν την κάρτα. Οπότε τώρα άμα κάνω double tap στην δεξιά πλευρά του τηλεφώνου, από εκεί δηλαδή που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται το τηλέφωνο, κάνω double tap, βλέπετε ότι μου ανοίγει την κάρτα Face ID και λέει κρατήστε κοντά στη συσκευή αναγνώρισης για να βάλετε, κρατήστε κοντά στη συσκευή αναγνώρισης για να πληρώσετε, προφανώς έτσι. Όταν σε περίπτωση πληρώσεις θα σου κάνω το κινητό ένα πουκουνκ, αυτόν τον ωραίο θόρυβο, και πολύ απλά έχει γίνει συναλλαγή σου. Χρεώνεται η κάρτα σου, σου έρχεται άμεσα μήνυμα στην Revolut ότι έχει γίνει συναλλαγή, και κάποιες φορές αν είναι πολλά τα λεφτά που θες να κάνεις συναλλαγή, σου έρχεται ένα ειδοποίηση σε μήνυμα που σου λέει έχει γίνει αυτή η συναλλαγή με αυτή την κάρτα. Ενεκρίνεις τη συναλλαγή? Ναι, όχι. Και πατάς ναι και γίνεται συναλλαγή σου. Πάρα πολύ easy, πάρα πολύ εύκολα. Αυτό είναι το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Θα κάνουμε, αν θέλετε, γράψτε μου στα σχόλια βίντεο πώς να ενεργοποιήσετε από την αρχή μια Revolut κάρτα. Αν και σας είπα ότι έχει πάρα πολλά βίντεο που μπορείτε να δείτε στο YouTube, ακόμη και στα ελληνικά. Μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από το επόμενο βίντεο. Επίσης, καθημερινά live stream στο Twitch, κάθε μέρα στις 11, σε περιμένω για να έρθεις να κάνεις οποιαδήποτε ερώτηση έχεις περί iPhone και όχι μόνο. Θα χαρώ πάρα πολύ. Περιμένω στα σχόλια να μου πείτε ποιο θα θέλετε να είναι το επόμενο βίντεο και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.